Πάμε να σας υπενθυμίσουμε κάτι. Να σας υπενθυμίσουμε εκείνες τις κινήσεις που γίνονται αυτή την εβδομάδα και έχουν να κάνουν με την ανθρωπιά μας, έχουν να κάνουν με τα δώρα ζωής. Καλημερίζω την συντονίστρια από το Χαμόγελο του Παιδιού, την κυρία Χρυσή Μπομποδάκη, για να δούμε κάτι. Δηλαδή αυτή την εθελοντική αιμοδοσία, η οποία θα βρεθεί σε εξέλιξη το Σαββατοκύριακο 28 και 29 του μήνα. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Όπως καλά είπατε, αυτό το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί εθελοντική δράση αιμοδοσία στην Πλατεία Ελευθερίας, μπροστά στην περιφέρεια Κρήτης. Αυτή η δράση υλοποιείται σχεδόν κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. Διοργανώνεται με συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τη στήριξη του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου, το Τμήμα Αιμοδοσίας του Παγνή και είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου. Και δεν έχει να κάνει με κάποια τράπεζα αίματος, απλά είναι μια εθελοντική προσφορά, είναι ένα δώρο ζωής στους συνανθρώπους μας, τον κάθε ένα από εμάς που ενδεχόμενα θα χρειαστεί το αίμα καθώς πηγαίνει στα νοσοκομεία. Πολύ σωστά το είπατε. Είναι για τα παιδιά και τους ενήλικες στην Κρήτη. Δεν υπάρχει κάποια τράπεζα αίματος, δεν είμαστε υπέρ αυτής της διαδικασίας και καλούμε τον κόσμο να στηρίξει εθελοντικά αυτή την προσπάθεια για αυτούς που είναι αιμοδότες φυσικά και δίνουν αίμα και για αυτούς που θα ήθελαν να ξεκινήσουν, καθώς υπάρχει γιατρό στην κινητή μονάδα Οδυσσέας που θα είναι στο Ηράκλειο και θα μπορεί να λύσει οποιαδήποτε απορία μπορεί να χρειαστεί κάποιος αιμοδότης. Σωστά. Η όποια προσπάθεια είναι πολύτιμη για άλλη μία φορά. Να πούμε μόνο το εξής, ότι υπάρχουν διαφορετικές ώρες για το Σάββατο και για την Κυριακή. 28 του μήνα Σάββατο θα γίνεται αυτή η εθελοντική αιμοδοσία, ναι μεν Πλατεία Ελευθερίας, αλλά από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, εκτός και αν έχει κάτι αλλάξει, κυρία Μπομποδάκη. Όχι, όχι, είναι πολύ σωστά το λέτε, κυρία Δουλγεράκη. Καθώς κάθε χρόνο κάναμε πρωινές ώρες και ζητούσε ο κόσμος να είναι και απόγευμα, αποφασίσαμε φέτος να έχουμε ένα πρωινό, την Κυριακή δηλαδή, από τις 9.30 το πρωί έως τις 9.30 το μεσημέρι και το Σάββατο απόγευμα από τις 4 έως τις 9 το βράδυ. Μάλιστα. Λοιπόν, και επιπλέον στον ίδιο χώρο δεν ξεχνάμε τον μπαζάρ για την οικονομική ενίσχυση του Χαμόγελου που στηρίζει τόσα παιδιά και τόσες οικογένειες. Ναι, έχουμε το τρέιλερ ενημέρωσης για τον κόσμο που θέλει να ενημερωθεί για τις δράσεις του οργανισμού μας, καθώς εκεί θα υλοποιηθεί και ένα μικρό μπαζάρ ενίσχυσης για τον κόσμο που θέλει να στηρίξει τις προσπάθειές μας. Να σας πω κάτι τώρα, η κυρία Γεωργιανάκη από τον Αιματοκρήτη μας ακούει και μας περιμένει, γιατί υπάρχει και από τον Αιματοκρήτη μια διπλή αιμοδοσία αυτή την εβδομάδα. Να πούμε και γι' αυτό το δώρο ζωής, μας έχει συνηθίσει ο Αιματοκρήτης σε αυτό, αλλά να το υπενθυμίσουμε. Αλλά ξέρετε, εγώ θέλω να ρωτήσω και τη Χρυσή την Μπομποδάκη και κάτι άλλο. Τώρα έτσι όπως το σκέφτομαι, με όλες αυτές τις εξελίξεις το τελευταίο διάστημα, αυτά τα οποία γίνονται και με αυτά τα οποία έχουμε ακούσει και τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο αναφορικά με το πώς νιώθει για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το Χαμόγελο του Παιδιού, εσείς ως μέλος του Χαμόγελου του Παιδιού, αλήθεια, πώς νιώθετε και στο σύνολό σας οι εργαζόμενοι, πώς το βιώνετε? Σίγουρα υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία από όλους μας, καθώς ήταν ξαφνικό και δεν ξέρουμε πώς να το ερμηνεύσουμε. Βέβαια, κυρία Βουλγεράκη, η αγάπη του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Διαπιστώνουμε ότι πολλοίς κόσμος αναρωτιέται τι γίνεται, θέλει να βοηθήσει και να στηρίξει, καθώς γνωρίζει πολύ καλά το έργο του Χαμόγελου. Ευελπιστώ να υπάρξει μια λύση, καθώς η ποιότητα του Χαμόγελου του Παιδιού δεν κρίνεται στα πολεοδομικά στοιχεία, έτσι. Η ποιότητα του οργανισμού, τα σπίτια του ελέγχεται από τις περιφέρειες, ελέγχεται
από την Ernst & Young, τα οικονομικά στοιχεία, από φορείς του εξωτερικού και είναι αδιαφυσβήτητη. Αλλά σίγουρα υπάρχει, όπως είπατε, έτσι ένα άγχος, μια ανησυχία και τα γεγονότα τρέχουν και περιμένουμε κι εμείς να δούμε τις εξελίξεις. Τώρα τι να πω, δώσατε δύο στοιχεία. Το πρώτο, η ποιότητα του χαμόγελου δεν κρίνεται από τα πολεοδομικά στοιχεία. Για σπίτια, κυρία Δουλγεράκη, τα οποία έχουν άδεια φυσικά, έτσι, αλλά μιλάμε για προϋποθέσεις όπως να υπάρχουν συγκεκριμένα μπάνια, ένα δωμάτιο, οι κουζίνες να είναι 20 τετραγωνικά, μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Καθώς αυτό το νομοσχέδιο έχει και άλλα μέσα χαρακτηριστικά, τα οποία φυσικά δεν είμαστε αντίθετοι και είμαστε υπέρ. Έχουμε και προτάσεις που έχουμε καταθέσει και κάποιες έχουν, έχουν συμπεριλάβει σε αυτό. Είναι η ένστασή μας στο συγκεκριμένο κομμάτι, καθώς όπως είπε και ο κ. Γιαννόπουλος, τα σπίτια μας δεν μπορούν να ξεχυλώσουν, ούτε να διαμορφωθούν. Θα πρέπει να γκρεμιστούν και να ξαναφτιαχτούν από την αρχή. Και αυτά τα παιδιά πού θα πάνε. Έτσι, και το άλλο που είπατε, γιατί αυτό. Αυτό είναι που μας τρώει πολύ περισσότερο. Σε αυτό το γιατί θα γίνει η συνάντηση του κυρίου Γιαννόπουλου με τον κύριο Μητσοτάκη. Είμαστε σε αναμονή, κυρία Δουργεράκη. Περιμένετε απάντηση δηλαδή. Έχουμε κάνει την προσκλήσή μας και αναμένουμε μήπως υπάρξει μια συζήτηση και βρεθεί μια λύση, καθώς είναι πολλά τα παιδιά και από τη μια μέρα στην άλλη, καθώς και το περιθώριο που δίνεται είναι πάρα πολύ μικρό για να πούμε ότι φτιάχνεται ένα σπίτι με αυτές τις προϋποθέσεις. Και αυτό είναι που φαντάζομαι ενοχλεί περισσότερο τον κύριο Γιαννόπουλο. Δεν μπορεί ένα σπίτι να ξεχυλώσει και δεν μπορεί και σε ένα τόσο μικροχρονικό διάστημα να γίνουν τέτοιες πολεοδομικές αλλαγές. Έτσι, που σαφέστατα δεν επηρεάζουν την ποιότητα των παιδιών. Τι χρόνο έχει να ξεχυλώσει, όπως το λέτε, ένα σπίτι? Για τα κέντρα ημέρας, κύριε Δουργεράκη, είναι 3 μήνες. Δίνουν περιθώριο, μετά βάζουν πρόστιμο, μετά ξαναβάζουν πρόστιμο. Ναι. Και έχουν το δικαίωμα να καθαρέσουν και το ΔΣ στην πορεία. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Φυλάκιση και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έτσι περιλαμβάνονται. Είναι αδιανόητα. Κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει υπουργός και όχι έτσι εισαγγελέας. 241 τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε αναφερθεί ακόμα και στους εισαγγελείς, οι οποίοι παίρνουν θέση γιατί είναι οι πρώτοι οι οποίοι τρέχουν, αναγνωρίζοντας την συνεισφορά του χαμόγελου του παιδιού. 241 τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα, τα οποία φιλοξενούνται σε σπίτια. Στην Κρήτη τι έχουμε? Στην Κρήτη έχουμε το σπίτι του Χαμόγελου, το οποίο σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Θα φιλοξενεί περίπου 25 με 30 παιδάκια. Είναι ένα σπίτι βέβαια που χτίζεται από την αρχή και έχει έτσι καλύτερη χαρακτηριστική δόμηση, να το πω. Για πείτε μου τώρα εσείς, αυτό το σπίτι που σιγά σιγά ολοκληρώνεται και θα μπορεί να φιλοξενήσει στο άμεσο μέλλον παιδιά, τι θα γίνει, γιατί και αυτό δεν είναι απόλυτα στα χαρακτηριστικά που τίθεται στο νομοσχέδιο αυτό. Δεν είναι ακριβώς όπως, ορίζει το νομοσχέδιο, ακόμα και αυτό το καινούργιο σπίτι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολλά τα ερωτηματικά και πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ποποδάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Εσείς πάτε σε διπλή αιμοδοσία αυτή την εβδομάδα. Καλή σας μέρα. Τριπλή για την ακρίβεια. Τετραπλή για την ακρίβεια, μια που το Σάββατο, όπως κάθε Σάββατο, είναι διπλή. Το πρωί στη Λότζια και στην Πλατεία Ελευθερίας. Συνεχίζουμε την Κυριακή στην Αυγενική και για πρώτη φορά η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία μας θα μπει τη Δευτέρα το απόγευμα στο 35ο Δημοτικό Σχολείο. Τη Δευτέρα την παραπάνω που μας έρχεται, έτσι. Λοιπόν, στο 32ο Σχολείο στο Μασταμπά. Πλατεία Συνάνη δεν είναι αυτό? Βρίσκεται στη Δαμασκηνού, είναι Μασταμπάς. Είναι Μασταμπάς, περιοχή Μασταμπάς, 32ο Δημοτικό την ερχόμενη Δευτέρα. Μία προσπάθεια η οποία τετραπλή λοιπόν, η οποία συνεχίζεται, δώρο ζωής, κρίσιμη και αυτή η περίοδος, αλλά η κάθε μέρα είναι κρίσιμη για τον καθένα από εμάς. Με τους κριτικούς να πούμε άλλη μια φορά, βάσει των όσων θυμάμαι από αυτά τα οποία λέτε γιατρέ, ότι ξέρετε, οι κριτικοί ναι προσφέρουμε, βοηθάμε.
προσφέρουμε, βοηθάμε σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο στην εθελοντική αιμοδοσία και στη δωρεά οργάνων και στην δωρεά μυελού των οστών, και νομίζω ότι αυτό ακριβώς θα αντανακλά και την πολύχρονη προσπάθεια που έχει γίνει από όλους τους εθελοντικούς φορείς, υπηρεσίες και όλους τους συνεργάτες σε όλη αυτή την πορεία, για να είμαστε πραγματικά περήφανοι. Όμως ξέρετε, αυτά τα αποτελέσματα και αυτές οι ισορροπίες είναι πάντα έθραυστες, χρειάζεται συνεχής αγώνας, γι' αυτό ακριβώς έχουμε εγκαθιδρύσει και αυτή την διπλή αιμοδοσία κάθε Σάββατο πρωί στο κέντρο, γιατί πραγματικά αν την αιμοδοσία δεν την διαχειριστείς και δεν την προγραμματίσεις σε ένα σταθερό επίπεδο και περιμένει κανείς από περιστασιακές προσπάθειες, τα πράγματα προφανώς δεν θα μπορούν να είναι κάπως έτσι. Την περίοδο του καλοκαιριού σας ενισχύει κάτι περισσότερο, είναι περισσότερο αυξημένες οι ανάγκες μας? Σαφέστατα, πολύ εύστοχα παρατηρείται, και οι ανάγκες είναι αυξημένες και γενικότερα ο κόσμος λόγω των διακοπών, λόγω της περίοδου της πιο χαλαρής, δεν προσέρχεται τόσο συχνά. Γι' αυτό ακριβώς εντατικοποιούμε και εμείς ως αιματοκρίτης την προσπάθεια. Θα πάμε και στα μέρη που υλοποιείται το πρόγραμμα και σε καινούργιες περιοχές. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι καλύτερα, δηλαδή από το Πάσχα και μετά σε εθνικό πια επίπεδο. Καθώς έπεσε η πανδημία, βλέπουμε δεν είναι καλύτερα τα πράγματα, δεν είμαστε όπως στα μέσα της πανδημίας. Ήταν δηλαδή ένας σταλτικός παράγοντας με την έννοια του φόβου, θέλετε να πείτε, να προσέλθουμε για να δώσουμε αίμα. Και των αποθεμάτων, σαφέστατα ναι, είμαστε ναι. Καλύτερα. Θυμίζω ότι μέσα στην πανδημία φτάσαμε σε περιοχές σε μειώσεις μέχρι και 50-40%, όχι τόσο στο νησί μας, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει όλοι οι άνθρωποι σε όλη τη χώρα να έχουν διαθέσιμο αίμα. Στην Κρήτη πέρασαν τα πράγματα λίγο πιο ήπια και τώρα νομίζω ότι είμαστε σε μια σταθερή κατάσταση. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό, οι αιμοδότες να δίνουν σταθερά. Να θυμίσω, οι γυναίκες δίνουν στο τετράμινο και οι άντρες στους τρεις μήνες. Ηλικιακά κριτήρια τίθενται? Έτσι την ίδια ομαλή πορεία. Ηλικιακά κριτήρια, γιατρέ, τίθενται? Βεβαίως, πρέπει να είναι κανείς ενήλικας ή τουλάχιστον 17 και μισό με τη συγκατάθεση των γονέων, και γύρω εκεί στα 65 τελειώνει η αιμοδοτική προσφορά, οπότε θα έλεγα μέχρι τα 60 και να είσαι τέλεια στην υγεία σου μπορείς να προσπαθήσεις. Λοιπόν, να τα κρατήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Ούτως ή άλλως, πάντα στις κινητές μονάδες υπάρχει το προσωπικό το οποίο βοηθά. Ούτως ή άλλως γίνονται οι εξετάσεις πάντα, να επαναλάβουμε. Έτσι ώστε να ξέρετε και εσείς εάν μπορούμε, άσχετα με το ηλικιακό μας κριτήριο ή οτιδήποτε άλλο, να έρθουμε για να δώσουμε αίμα, για να είσαστε σίγουροι ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το δώρο, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, πάντοτε υπάρχει εξειδικευμένο και πολύ έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Οι εθελοντές του αιματοκρίτη είμαστε πάντα εκεί για περαιτέρω καθοδήγηση των αιμοδοτών, οπότε πραγματικά το χαμόγελό μας και χρειάζεται λίγα πράγματα, το άμκα μας, την ταυτότητά μας, μπορεί κανείς να προσέλθει, να δει επί τόπου αν μπορεί να αιμοδοτήσει. Για τους κάτω τους 45 θυμίζω ότι ταυτόχρονα με την αιμοδοσία μπορούμε να κρατήσουμε λίγο αίμα για να γίνουν και δωρητές μυελού, και να θυμίσουμε επί της ευκαιρίας ότι όλες οι έγκυες κοπέλες από το νησί μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας ή απευθείας με τη Διτό Κρήτης για να κάνουν ακόμα ένα πολύτιμο δώρο ζωής, να δωρήσουν λίγο από το ομφαλικό αίμα και να σώσουν πραγματικά ένα παιδί, ένα ενήλικα που έχει ανάγκη. Λοιπόν, ας τα κρατήσει όποιος ενδιαφέρεται όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δίνεται, και αν φαντάζομαι κάποιος χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες ή θέλει να διαβάσει, να μάθει περισσότερα, αν κουγκλάρει αιματοκρίτης, φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα τα βρει μπροστά του, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, και παραμένουμε στη διάθεση όποιου πολίτη ή φυσικά όποιου φορέα επιθυμεί να συνεργαστούμε, γιατί όπως έχουμε αναδείξει πολλές φορές μέσα από το χρόνο που μας δίνεται σε αυτή την εκπομπή, και από καρδιά σας ευχαριστώ, είστε από τους δημοσιογράφους που στηρίζουν ουσιαστικά όλη αυτή την προσπάθεια και μας συγκινεί. Να πω λοιπόν ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για όλους τους φορείς που διοργανώνουν αιμοδοσία να το κάνουμε σωστά, να έχει μια στρατηγική, να μην επιμένουμε σε αυτά τα απαρχαιωμένα τράπεζα
τεστ αίματος και όλα αυτά τα παλιά συστήματα τέλος πάντων που υπήρχαν, να πάμε λίγο μπροστά τουλάχιστον στην Κρήτη μας που έχουμε να δείξουμε πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα. Γιατί δεν είναι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να χρειαστούν ξαφνικά αίμα, διότι μπορεί να είναι πιο χαλαροί, διότι υπάρχουν τα ατυχήματα, διότι υπάρχουν τα τροχαία κλπ. Υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν από χρόνια νοσήματα και χρειάζονται αυτή τη δική μας την βοήθεια. Εκεί ακριβώς είναι η πηγή του προβλήματος, παιδιά με λευχαιμία, παιδιά με μεσογειακή ανεμία, αυτές ακριβώς είναι οι πάγιες ανάγκες και η μόνη λύση για να καλύψουμε και αυτές και βέβαια τις έκτακτες, τοκετούς, τροχέα όπως προείπατε, οφείλουμε ως κοινωνία να έχουμε διαθέσιμο αίμα για όλους. Και πώς θα το καταφέρουμε αυτό? Μόνο μέσα από μια σταθερή σχέση με την αιμοδοσία, μόνο μέσα από τους τακτικούς αιμοδότες που δίνουν και προσφέρουν σταθερά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας ημέρα.